Ανακοίνωση απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας εξέδωσε η Νόδε Καβάλας με τον τίτλο «Βρε καλός τους» και αφορμή τα περί εκοφαντικής σιωπής του, κατά τα άλλα λίστα του Προέδρου της Νόδε Καβάλας Μπάμπη Δράκου και του Βουλευτή Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία Νίκου Παναγιωτόπουλου σχετικά με τις δηλώσεις του μέλους τους και Δημοτικού Συμβούλου Παγκαίου Χρήστου Μπριονίδη, όπως ανέφερε ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση απάντηση της Νόδε Καβάλας αναφέρει τα εξής. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το τέταρτο μνημόνιο δυστυχίας που ψηφίσατε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, με περικοπές συντάξεων, φόρους, ενεχειρίαση του δημοσίου εθνικού πλούτου κτλ., ψηφίσατε και τη συμφωνία για το Σκοπιανό, κατ' ουσίαν η οποία συνιστά τη μεγαλύτερη εθνική υποχώρηση της χώρας και τη μεγαλύτερη εθνική διπλωματική ήττα εν καιρό ειρήνης, χωρίς μάλιστα καμία απολύτως πολιτική νομιμοποίηση. Καλή η προσπάθειά σας να διχάσετε για μία ακόμη φορά τους Έλληνες, αλλά τελικά καταφέρετε ένα μόνο πράγμα, να τους ενώσετε όλους εναντίον σας. Φύγετε! Η εκοφαντική σιωπή του κατά τα λαλαλίστα του Πρόεδρου της Νόδε Καβάλας Μπάμπη Δράκου και του Βουλευτή Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία Νίκου Παναγιωτόπουλου σχετικά με τις δηλώσεις του μέλους τους και Δημοτικού Συμβούλου Παγκαίου Χρήσου Πριονίδη τους εκθέτει ανεπανόρθωτα. Ενώ το θέμα έχει φτάσει στη δικαιοσύνη και ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλης της χώρας αναπαράγουν τις ποινικά κολάσιμες προτροπές του κ. Πριονίδη, οι κύριοι της τοπικής Νόδε και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σφυρίζουν αδιάφορα. Αναμένουμε τέλος και την καταδίκη των δηλώσεων και από τα υπόλοιπα κόμματα τις δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις του δημοκρατικού τόξου. Για την ιστορία όμως, ας θυμηθούμε και την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Παγκαίου για τη Μακεδονία, Χρήστου Πριονίδη. Να σαμποτάρουμε ποια είναι τα μαγαζιά των αριστερών, να πάμε να τα σπάσουμε, όπως έκαναν και αυτοί στην Αθήνα. Να σαμποτάρουμε ποια είναι τα αυτοκίνητα των αριστερών, να πάμε να τα σπάσουμε, όπως έκαναν αυτοί στην Αθήνα. Να δούνε πόσα απίδια έχει ο σάκος. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και τι να πρωτοπώ. Η αγανάκτηση που νιώθω είναι τόσο μεγάλη που η φράση «έλεος» είναι λίγη. Θέλω να απευθυνθώ καταρχήν στους κύριους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε είναι βουλευτές, είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε αγωνιστές πίσω από αυτήν την παράταξη. Και να τους πω ότι η πλάκα τελείωσε. Και όταν λέω τελείωσε, τελείωσε. Είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν τον εμφύλιο πόλεμο. Και γι' αυτό αποκλειστικά φταίνε αυτοί και μόνο αυτοί, οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Μπαίνει τέλος λοιπόν στον αλετροδισμό ό,τι αφορά οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική πρωτοβουλία. Αφαίρεσε αναφοράς περί μακεδονικών μειονοτήτων, άρα και αυτό είναι ένα κέρδος, γιατί το είχαν μέσα στο σύνταγμά τους. Μιλούσαν δηλαδή για μακεδονική μειονότητα, βόρεια του δικού μας κράτους. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Μέχρι σήμερα, κ. Σπιτσέρη, κατά κόρον, όταν ταξίδευε ένας κάτοικος των Σκοπίων στη χώρα μας, το διαβατήριό του, ξέρετε τι έγραφε πάνω. Τι έγραφε? Μακεδόνας. Μακεδονία. Τώρα θα γράφεται Μακεδόνια, κάθετος Citizen of the Republic of North Macedonia. Δηλαδή κάτοικος της Βόρειας Μακεδονίας. Σεβέρνα Μακεδονία. Συγγνώμη. Σεβέρνα North. What? North. North. Θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την αγανάκτηση των πολιτών που γίνονται οι πορείες, οι διαδηλώσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ακροδεξίες από την κυβέρνηση, είναι η απλή έκφραση των πολιτών. Δεν τις υποθάλπτει κανείς, ούτε τις υποκινεί κανείς για να θεωρήσουμε ότι. Και καταρχήν, εγώ δεν θεωρώ ότι το να βγει ένας πολίτης για να διαμαρτυρηθεί όπως έγινε στην Καβάλα στην κεντρική πλατεία, δεν νομίζω ότι υπήρχε ακροδεξιά τάση. Ο Πρωθυπουργός μίλησε προχθές, με συγγνώμη, για ένα μέρος. Εντάξει, επειδή νομίζω συλλήφθηκαν εξ αρχής και είχαν χαρακτηριστεί ότι είναι όλη ακροδεξιά στοιχεία. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ότι 2 και 3 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν βγει στους δρόμους είναι όλη ακροδεξιά στοιχεία. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όλη αυτή την αγανάκτηση και την οργή του κόσμου την έχει προκαλέσει η ίδια κυβέρνηση λόγω του θέματος των Σκοπίων και της συμφωνίας που τελικά υπογράφτηκε.